Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο κανάλι Ακασταρό, όπου κάνουμε εδώ πέρα όμορφα πράγματα, αναλύσεις αριθμολογίας, αστρολογίας, αναλύσεις ταρό, ρούνων κτλ. Επίσης μην ξεχάσεις, υπάρχει και το site μου, το akastaro.gr, μπορείς να το πληκτρολογήσεις, στο Google Λαρέτο δηλαδή, πληκτρολόγησέ το Ακασταρό, θα βγει στο site μου, εκεί υπάρχουν για σένα 5 δωρεάν υπηρεσίες που μπορείς να ρίξεις κάρτες, έτσι. 3 κάρτες, φανταστικό, μία κάρτα, online μοναδικό, online μαντίο και θα χρησιμοποιήσουμε το online μαντίο και στη σημερινή μας ερμηνεία που θα κάνουμε. Θα πάρουμε βοήθειες και από εκεί, θα δείτε πώς θα γίνει, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Είναι 4 χρησμοί λοιπόν, 4 προβλέψεις για τον Ιούλιο. Θα σας πω όμως κάτι πρώτα, για να πρέπει να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Δώστε πολύ μεγάλη προσοχή. Θα κάνουμε λοιπόν 4 χρησμοί, 4 προβλέψεις που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 4 ερωτήσεις για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί. Αφορά το συγκεκριμένο μήνα, έτσι, τον Ιούλιο. Λοιπόν, όμως, μπορεί να έχετε δηλαδή, όπως θα είναι έτσι εδώ τα deck, να σας κάνω ένα παράδειγμα, θα είναι έτσι εδώ πέρα οι κάρτες, θα βάλετε ένα ερώτημα εδώ, δεύτερο εδώ, το τρίτο εδώ, το τέταρτο εδώ, ο καθένας το ερώτημά του θα επιλέξει το deck του. Όμως, στη συνέχεια όμως, στις κάρτες που θα τραβήξω και θα κάνουμε την ανάλυση, δώστε πολύ μεγάλη σημασία στις εξής πληροφορίες που θα σας πω. Η κεντρική κάρτα των ταρό που θα ανοίξουμε, που θα επιλέξετε, η ενέργεια, η πρώτη κάρτα που είναι η ενέργεια, η δεύτερη κάρτα που σημαίνει ναι ή όχι, η τρίτη κάρτα αν μπορεί να αλλάξει κάτι και η τέταρτη κάρτα είναι η οδηγία. Από αυτές τις 5 κάρτες συνολικά, συν αυτό που θα κάνουμε από το online μαντίο, παίρνετε μια ολοκληρωμένη πληροφορία. Η πληροφορία είναι σημαντική. Ίσως χρειαστεί να την επεξεργαστείτε παραπάνω. Μην σταθείτε, μην μείνετε μόνο σε αυτό το οποίο μπορεί να δείτε ή ακόμα και εγώ να ερμηνεύσω. Ανοίξτε τους οριζοντές σας και αφήστε τη διέστησή σας, την καρδιά σας να σας οδηγήσει και να σας πει τελικά ποια είναι η απάντηση. Αυτοί οι χρησμοί, αυτές οι προβλέψεις έχουν και ένα μυστήριο. Έχουν και την ιδιαιτερότητα ότι πρέπει να ασχοληθείτε και λίγο να προβληματιστείτε ή να στοχαστείτε πάνω σε αυτό το κομμάτι ή και να προσευχηθείτε ή και να διαλογιστείτε. Ο καθένας ή καθεμία όπως το βλέπει. Εντάξει. Μην πείτε, α, ωραία, Ακάς μου είπες, μου βγήκε, ξέρω εγώ, η επανασύνδεση και βγήκε το ταξίδι και το ταξίδι τι σημαίνει, θα πάω ταξίδι. Ανοιχτείτε λιγάκι την αντίληψη. Το ταξίδι μπορεί να σημαίνει και απόσταση, μπορεί να σημαίνει και θάλασσα, μπορεί να σημαίνει ότι και η αγάπη έχει ταξιδέψει, η αγάπη σας και κάπου πηγαίνει και χρειάζεται κάπως με μια ηρεμία να επαναπροσδιοριστείτε. Σημαίνει η απόσταση, έτσι, και πολλά και πολλά και πολλά. Θα το φέρω ένα παράδειγμα, έτσι, για να σας βοηθήσω λιγάκι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε γρήγορα γρήγορα για να μην σας καθυστερώ, να πάμε στο άνοιγμα. Θα κάνω ένα άνοιγμα, ένα bottom of the deck και θα σας ξαναπώ τι θα κάνουμε. Ένα bottom of the deck, να δούμε κάποια πράγματα πώς ανοίγουμε αυτές τις ενέργειες για τον μήνα λοιπόν Ιούλιο. Μην ξεχνάτε, είναι οι 4 χρησμοί, 4 προβλέψεις για τον μήνα Ιούλιο. Κόβω λοιπόν και πάμε να δούμε bottom of the deck. Αν είναι δυνατόν. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θέλει να φανερωθεί. Όμως δεν γίνεται, διότι πρέπει να ανοίξουμε την κάρτα αυτή που έχει κρυφτεί. Μάλιστα. Και έχουμε λοιπόν... Εδώ έχουμε το 3 κούπα. 3 κούπα. Αυτό που κρύβεται, ξέρετε ποιο είναι. Είναι η ίδια η ενέργεια του Ιουλίου. Και τι σημαίνει, είναι η χαρά. Είχε κρυφτεί η χαρά. Για πολλούς από εσάς λοιπόν η χαρά όντως είναι κρυμμένη. Όντως πρέπει να ψάξετε, πρέπει να το ερευνήσετε, να δείτε πράγματα για τη χαρά. Γιατί βγήκε κρυμμένη η χαρά, βγήκε σε πολλούς ανθρώπους δηλαδή θέλω να πω ότι η χαρά είναι λίγο δύσκολη λέξη, είναι μια δύσκολη έννοια και οι περισσότερες ίσως περνάτε πάρα πολύ δύσκολα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι τυχαίο, δείτε και το βιντεάκι για τις ενέργειες του Ιουλίου γενικότερα. Εννοείται υπάρχουν για τα ζώδια ξεχωριστά, αλλά εδώ όμως σημαίνει χαρά. Είναι ακριβώς ο μήνας Ιούλιος. Ο μήνας Ιούλιος αριθμολογικά συνδέεται με τον αριθμό 3, είναι το 3 κούπα και το 3 κούπα μας καλεί να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ευτυχισμένοι, να βρούμε τη χαρά. Αυτός ο κύριος λοιπόν εδώ πέρα πηγαίνει σαν να πηγαίνει σε ένα πάρτι. Δείτε εδώ πέρα αυτές τις κυρίες εδώ, μισό λεπτό. Άλλες φοράνε ίσως μια μάσκα να κάνει λίγο καλύτερο zoom, ωραία να το φέρω λίγο εδώ.
Ίσως φοράνε μια μάσκα, ίσως τον περιμένουν με μια αναμονή. Εδώ αυτός είναι μισά ανοιχτή πόρτα που σημαίνει πρόσκληση, σε προσκαλούμε και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Το δεύτερο bottom of the deck είναι πάλι μια αρσενική ενέργεια. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε αρσενική ενέργεια. Είναι ο υπότης ξυφών. Ιδιαίτερη κάρτα. Έχω κάνει ένα βίντεο το οποίο μιλάει για την κυρίως για την αρσενική ενέργεια, για την έκλειψη ηλίου και να σας πω συγκεκριμένα μιλάει περισσότερο για το κομμάτι, ένα λεπτό να μου δώσετε, ζώδια, νέα σελήνη, νέα αρχή, εξαμήνου νέα σελήνη στους διδύμους. Λοιπόν, εκφράζει τη νέα σελήνη εδώ, εκφράζει το ζώδιο των διδύμων, εκφράζει την αρσενική ποιότητα, δεν είναι τυχαίο και επίσης αυτά που ζούμε γενικά, όπου η αρσενική ενέργεια είναι στα κάγκελα. Η αρσενική ενέργεια αυτή τη στιγμή, βλέπετε, η καταπίεση που υπάρχει, όλος αυτός ο θύμος, η οργή, έρχεται στην επιφάνεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βιώσουμε για τους επόμενους μήνες. Μιλάω γενικά. Εσείς παρατηρήστε το γύρω περιβάλλον σας και θα καταλάβετε πολύ. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένα γεγονότα προς Θεού, αλλά σας λέω ότι για το επόμενο εξάμηνο, δηλαδή μιλάμε τώρα για από Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, θα έχουμε γεγονότα περίεργα σχετικά με την αρσενική ενέργεια. Τα βλέπετε, τα διαβάζετε καθημερινά, δεν είναι τυχαίο. Το αφήνω εκεί όμως. Τι σημαίνει όμως για μας αυτό εδώ πέρα? Είναι ο υπότης λοιπόν. Ο υπότης ξυφώνει σημαίνει ότι δύναμη, τόλμη, αποφασιστικότητα, ορμάω να πετύχω τους στόχους, αλλά θα το κάνω όμως με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωριστεί η αξία μου και η αξία μου, η πραγματική μου η αξία και όχι η ψεύτικη αξία. Πολλές φορές ξέρετε εμείς οι άνθρωποι για να πετύχουμε κάποια πράγματα μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πονηράδες. Μας βάζω όλους μέσα, εντάξει. Καμιά φορά για να επιβιώσουμε ίσως χρειαστούν κάποια πράγματα. Αλλά εδώ όμως λέμε την αξία σου, την ακυριότητά σου και την ηθική σου. Χαρά, αξία, αλήθειες. Εδώ σημαίνει και οι αλήθειες που πρέπει να υποθούν. Προσοχή όμως σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να γίνουν βίαιοι απέναντί σας. Δεν είναι τυχαίο που έκανε και αυτόν τον πρόλογο ή να δεχτεί κάποιος λεκτική βία ή παρεξηγήσεις. Πάρκαρα στη θέση σου, πάρκαρα στη θέση μου, ήταν να πάω εγώ, είχα εγώ προτεραιότητα. Δηλαδή υπάρχει πολύ, πολύ έτσι καταπιεσμένος θυμός αυτή την εποχή. Σε όλους τους ανθρώπους, κυρίως τους άντρες. Και το επόμενο που βγαίνει είναι να βρούμε την πραγματική μας ευτυχία, το κομμάτι μας, την παιδικότητά μας, να φύγουμε από αυτό το δύσκολο λίγο κομμάτι. Αυτός εδώ είναι αξιωματικός, έτσι, ψώνει το σπαθί του και αυτά και δεν ξέρω τι άλλο και δηλώνει επίσης και... επίσης εδώ σημαίνει και τίτλος, δηλαδή σημαίνει και αστυνομική, σημαίνει στρατιωτικά πράγματα κτλ. Ή κάποιος να έχει μια... ένα γαλόνι ας το πούμε και τα λοιπά. Εδώ όμως γίνονται τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το 2 πεντάκτηνη να βρούμε τις ισορροπίες μας και να βρούμε την παιδικότητά μας και να ανακαλύψουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας, φίλες και φίλοι, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε λίγο από αυτά τα πράγματα. Επίσης, ένα άλλο το οποίο μου έρχεται στο μυαλό είναι γενικότερα και διαισθητικά και στο μυαλό και σαν εικόνα είναι ο μήνας Ιούλιος γενικά είναι ένας γλυκός μήνας. Έχει, όπως είπαμε, την αριθμολογική δόνηση 3. Μήπως πρέπει να διεκδικήσετε στη ζωή σας πράγματα, λέει εδώ, να διεκδικήσετε την ευτυχία σας και να διεκδικήσετε εδώ πέρα και την ισορροπία και την οικονομική εξέλιξη και την παιδικότητα την οποία έχουμε χάσει, θέματα ψυχής, θέματα καρδιάς για το επόμενο διάστημα. Οι άνθρωποι, πολλοί από τους ανθρώπους έχουν χάσει την ψυχή τους στην πορεία, στη ζωή, έχουν χάσει το σθένος τους, έχουν χάσει την ενέργειά τους, είναι κενοί, μπαίνουν σε λάθος εντελώς αποφάσεις και πολλή ένταση. Λοιπόν, αυτό, δεν λέω κάτι άλλο, αυτό ήταν το γενικότερο άνοιγμα και πάμε τώρα, θα ανακατέψω και θα επιλέξουμε λοιπόν τις 4 κάρτες όπου θα βάλετε τα 4 ερωτήματά σας. Ο καθένας, όποιο ερώτημα θέλει, θα επιλέξει με οποιαδήποτε σειρά θέλει ο καθένας το deck του. Λοιπόν, ένα λεπτό. Να ανακατέψουμε καλά και αρχίζουμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Εδώ είναι
Το πρώτο deck θα είναι το bottom, έτσι. Δεύτερο, τρίτο και το τέταρτο. Βάλτε λοιπόν 4 ερωτήματα. Ό,τι σας απασχολεί. Και στη συνέχεια, βάσει αυτών των επιλογών, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε την ανάλυση μας, εντάξει. Λοιπόν, οποιοδήποτε ερώτημα, είπαμε οποιοδήποτε ερώτημα και θα έχουμε βοήθεια και επίσης και από το online δικό μου μαντίο, ποια είναι η πληροφορία που θέλει να σας δώσει. Λοιπόν, εδώ είναι το δεύτερο, τα βάζω στην άκρη εγώ τώρα, για να μην μπερδευτούμε. Δεύτερο, τρίτο και να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο deck. Το πρώτο deck λοιπόν έρχεται, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν έναν άλλο υπότι, εδώ είναι ο υπότης μπαστούνι. Φοράει κόκκινο, είναι της φωτιάς, είναι της δύναμης, είναι της ενέργειας, είναι το ερωτικό κομμάτι. Πέρα από το ερωτικό κομμάτι όμως έχει να κάνει και με τη ζωτικότητα. Έχει να κάνει και με τη δύναμή μας. Έχει να κάνει και με το πόσο καλά στεκόμαστε με δύναμη απέναντι στα γεγονότα της ζωής. Το άγαλμα εδώ πέρα δείχνει μια γυναίκα που σημαίνει ότι υπάρχει μια συνάντηση, ενώ το όπως συνάντηση κρατάει λουλούδια που σημαίνει φέρνει χαρμόσυνα νέα και γενικότερα είναι ένα αρσενικό το οποίο ξέρει να διεκδικεί, το κάνει όμως με ένα τάκτ, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό τώρα μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να σημαίνει εμπιστοσύνη στην αρσενική ενέργεια, διότι ναι, υπάρχουν και αρσενικά τα οποία αξίζουν πραγματικά, έχουν πολύ μεγάλη αξία και σας ανοίγει. Σας ανοίγει μια διαδρομή εδώ πέρα. Αν είστε γυναίκα, σας ανοίγει κάποιο αρσενικό μια διαδρομή, ένα δρόμο. Ξέρετε, μπορεί να είναι μια οδηγία, μπορεί να είναι μια πληροφορία, μπορεί να είναι ένα μήνυμα, έτσι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αν είστε άντρας, μπορεί να είναι κάποιος φίλος, κάποιος έτσι προϊστάμενος, κάποιος δικός σας άνθρωπος, κάποιος πατέρας ίσως. Σας βοηθάει όμως, είναι εκεί για βοήθεια. Είναι καλή κάρτα, είναι ωραία κάρτα, έχει σοφία, έχει δύναμη, έχει διέστηση, έχει πολλή ενέργεια, έχει στήριξη. Αν δεν έχετε κανέναν από όλα αυτά, γιατί μπορεί να συμβεί, έχετε όμως στήριξη. Το σύμπαν, η ενέργεια σας λέει στήριξη, έχει στήριξη, έχει δύναμη. Πάμε όμως τώρα στα σημαντικά. Θέλω να δώσετε πολύ μεγάλη προσοχή στα ανοίγματα που θα πω τώρα, τα ερωτήματα, τι αφορούν τα ερωτήματα, για να κάνουμε την ανάλυση μας. Εντάξει. Λοιπόν, μισό λεπτό θα μου δώσετε να επιλέξω. Πρώτο ερώτημα. Ενέργεια κατάστασης. Είναι η ενέργεια του ερωτήματος που έχετε θέσει. Θα μου πείτε, μα πώς είναι δυνατόν να βάζω ξεχωριστά ερωτήματα, ο κάθε άνθρωπος τόσοι χιλιάδες ξεχωριστά ερωτήματα. Υπάρχει εξήγηση. Στα ταρό υπάρχει αυτό που λέμε πλέγμα, ενεργειακό πλέγμα. Και όλοι είμαστε συντονισμένοι και όλοι είμαστε ενωμένοι, άσχετα αν θα συναντηθούμε ή όχι ποτέ, είμαστε συνδεδεμένοι. Και βγαίνει στην επιφάνεια η πληροφορία και βγαίνει στην επιφάνεια αυτή η σύνδεση, η οποία στην ουσία τα ερωτήματα είναι κοινά για όλους. Για να συνεχίσουμε. Σας το εξηγώ πολύ απλά, το αφήνω εκεί, μεγάλη κουβέντα. Επιλέγω πρώτο ενέργεια κατάστασης και θα το αποκαλύψω αμέσως. Και έχουμε λοιπόν το δρεπάνι. Το δρεπάνι σημαίνει ξεκαθάρισμα. Το δεύτερο είναι το ναι ή όχι. Ναι ή όχι λοιπόν πάνω στο ερώτημα το οποίο οποιοδήποτε έχετε βάλει και βγαίνει η Αλεπού μάλιστα. Μπορεί να χρειαστεί να σκεφτείτε πάρα πολύ και ίσως όχι με συμβατικό τρόπο και να καταστρώσετε κάποια ίσως στρατηγική ή τακτική. Το δεύτερο είναι αν μπορεί να αλλάξει. Δύσκολο μπορεί να αλλάξει, κάτι υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο εδώ που πρέπει εσείς να ξεπεράσετε, πολύ μεγάλο εμπόδιο, γι' αυτό βγήκε και ο άλλος για να σας βοηθήσει και στο τέλος είναι η οδηγία και έχει βγει ο αναβάτης. Ελάτε τώρα να το δούμε. Χρησιμοποιήστε σας παρακαλώ και τη δική σας διέστηση, έτσι. Εγώ σας λέω το γενικό πλαίσιο, αλλά χρησιμοποιήστε και εσείς τη δική σας διέστηση και τη δική σας ερμηνεία, έτσι. Δεν χρειάζεται να ξέρετε ταρό, δεν χρειάζεται να ξέρετε Lenormand. Δείτε, είναι σαν να βλέπετε έναν πίνακα ζωγραφικής. Τι εντυπώσεις κάνει, γιατί στον κάθε άνθρωπο είναι και λίγο διαφορετικό. Όμως, η ενέργεια, φίλες και φίλοι, είναι η εξής. Έχεις βοήθεια, έχεις στήριγμα, θα χρειαστείς πολλή ενέργεια όμως, διότι πρέπει να ξεκαθαρίσεις πράγματα με το παρελθόν και κυρίως πάλι με αρσενικές ενέργειες. Βαλές εδώ πέρα. Λοιπόν, καρό που σημαίνει γη, ζώδια της γης, οροσκόπος γη, αλλά ξεκαθάρισε τη θέση σου.
είτε είναι συστηματικά, είτε είναι συνεργασίας, είτε είναι δικαστήρια, είτε είναι το ένα, είτε είναι υπογραφές, είτε είναι συμβουλευτικό, είτε είναι ερωτικό, είτε είναι τρίτο πρόσωπο, είτε, εσύ πρέπει να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου, διότι εδώ, αν δεν την ξεκαθαρίσεις, σημαίνει και ανοριμότητα. Η δεύτερη κάρτα είναι η αλεπού. Η αλεπού πάντα σηματοδοτεί το ιδιαίτερο και τον κίνδυνο, και ότι η αλεπού σημαίνει ή έχετε ανθρώπους γύρω σας στο περιβάλλον, πολύ πονηρούς που σας εμποδίζουν. Με την πονηριά τους εμποδίζουν την εξέλιξή σας. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Ή το δεύτερο είναι ότι εσείς θα χρειαστεί να επιστρατεύσετε τη δικιά σας πονηριά. Ξέρετε γιατί? Γιατί πρέπει να ανέβετε ένα βουνό. Ή σας βάζουν με πονηριά ένα βουνό να ανέβετε, όπου είναι αυτό. Συγγενείς, το ένα, το άλλο, πεθερικά, γυναίκες. Γυναίκες που έρχονται που είναι πολύ πονηρές και δείχνουν ένα άλλο πρόσωπο μπροστά σε εσάς και πίσω, όμως γίνεται επικίνδυνο και σας βάζουν ένα βουνό, γιατί εδώ έχουμε το 9, έχουμε το 8, έχουμε μια εξέλιξη πράγματα και μετά πάλι το 9. Σας εμποδίζουν να φτάσετε αυτόν εδώ και να φτάσετε σε αυτόν εδώ πέρα. Αυτά είναι τα εμπόδια σας. Σας εμποδίζουν να πάρετε ενέργεια, να πάρετε χαρά. Και εδώ σημαίνει και ερωτική επαφή και όλα, θα έλεγα. Υπάρχει και εκεί εμπόδιο. Εσείς το βλέπετε. Και εδώ λέμε το βουνό. Έχετε βουνό πραγματικά να ανεβείτε, πολλά εμπόδια, δυσκολίες και θα χρειαστεί πολύ μεγάλη ενέργεια, πολύ μεγάλη δύναμη αυτού για να το ξεπεράσετε. Στο ερώτημα, σε όποιο ερώτημα έχετε βάλει. Όμως, εκεί που καταλήγουμε είναι το εξής, ότι στο ερώτημα που βάλατε υπάρχουν για πολλούς από εσάς πολλές πιθανότητες, εφόσον τα καταφέρετε να περάσετε το βουνό, και τότε να έρθει η θεραπεία. Κοιτάξτε τι κρατάει αυτός. Πώς είναι τα δύο σκύπτρα, τα δύο φίδια που είναι και το μυστικό σύμβολο της θεραπείας. Αυτός ο αναβάτης πηγαίνει με σύμβολο τη θεραπεία, γιατί φέρνει χαρούμενα νέα και είναι καρδιά εδώ πέρα, είναι κουπάτος. Όχι ακριβώς ο ίδιος, αλλά αφορά όμως ζώδια κουπάτα, δηλαδή ζώδια νερού ή οροσκόπους που έρχονται για βοήθεια. Και εδώ έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Εδώ έχουμε νερό, εδώ έχουμε φωτιά. Είναι ένας ιδιαίτερος συνδυασμός που θέλει να σας πει ότι το πάθος είναι φωτιά. Ο πόθος για τη ζωή είναι φωτιά. Όλα αυτά είναι η δύναμή σας. Η δύναμή σας για να ξεπεράσετε τα εμπόδια. Η δύναμή σας για να προχωρήσετε θεραπεία εαυτού και ανακαλύπτετε ένα άλλο αρσενικό εδώ. Τι λέγαμε για τα αρσενικά? Και ένα άλλο τελείως διαφορετικό αρσενικό, το οποίο είναι πολύ πολύ θετικό. Φίλος, φίλη, συζυγική σχέση, εραστής, σύντροφος, φίλος, όλα αυτά. Εντάξει, φίλες και φίλοι μου, αυτό. Λοιπόν, μαζεύουμε λοιπόν. Θα μαζεύω. Αυτά θα τα βάλω μέσα. Για να πάμε λοιπόν στο δεύτερο ερώτημα, δεύτερο deck, στο οποίο είπαμε βάζουμε εδώ όποιο... να πω το εξής. Στο συγκεκριμένο ερώτημα για να συμβουλευτούμε και το online μαντίο λοιπόν, στο πρώτο τέτοιο που κάναμε άνοιγμα, ο χρησμός που βγαίνει από το online μαντίο μου είναι ο εξής, είναι ο πελαργός και σημαίνει κάρτα που δηλώνει γεγονότα, εξελίξεις, κίνηση και υποθέσεις που έχουν βαλτώσει θα ανακοινηθούν. Είναι πολύ σημαντικό, διότι φαίνεται ότι χρειάζεστε πολλή ενέργεια, πολλή στήριξη και δύναμη, αλλά κάτι μπορεί να αρχίσει να ανακινείται. Οι προβλέψεις αυτές οι χρησμοί είναι μέχρι τέλος Αυγούστου, τέλος Ιουλίου, λίγο αρχές Αυγούστου, εντάξει. Κλείνουμε δηλαδή με ένα πολύ θετικό κύκλο που είναι ο πελαργός. Ωραία λοιπόν. Τώρα να πάμε λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο deck, αυτό είναι το δεύτερο deck, αναποδογύριζω να δούμε το bottom of the deck τι έχει, και έχει λοιπόν μια βασίλισσα. Έχει μια βασίλισσα λοιπόν, η οποία είναι μπαστούν κι αυτή, δυνατή, ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, και εδώ ενέργεια κόκκινο της φωτιάς, πολύ ισχυρό θηλυκό, δεν μασάει, δεν θα μασίσει, έχει πολύ μεγάλο ένστικτο, πολύ μεγάλη δύναμη, χρειάζεται όμως μια ιδιαίτερη προσοχή, διότι αυτή η γυναίκα μπορεί να γίνει και εχθρός.
Σας δίνω λοιπόν κάποιες ερμηνείες, κάποιες βοήθειες και δώστε τώρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το οποίο θα πω, σε αυτά τα οποία θα ανοίξω γενικότερα για να επιλέξουμε τα ερωτήματα που βάζουμε. Εγώ που θα ανοίξω. Εσείς έχετε βάλει οποιοδήποτε ερώτημα, αλλά έχετε επιλέξει σε αυτό το ερώτημα το δεύτερο deck. Είναι οι τέσσερις χρησμοί, είναι οι τέσσερις προβλέψεις για τον μήνα Ιούλιο. Για να επιλέξουμε. Πρώτη επιλογή. Ενέργεια κατάστασης. Και είναι το γράμμα. Μάλιστα. Αυτό είναι καλό. Είναι η επικοινωνία. Βέβαια είναι καλό, εξαρτάται. Μπορεί να είναι γράμμα δέσμευσης, είναι να είναι το γράμμα, η επικοινωνία να είναι καλή επικοινωνία, αρμονική επικοινωνία. Μπορεί όμως να είναι και χωρισμός. Μπορεί να είναι και τελειώσαμε. Συνεργασία, μια σχέση. Okay. Το δεύτερο είναι ναι ή όχι. Και έχει βγει εδώ πέρα ένας κύριος, λίγο περίεργος είναι εδώ, έχει μια περιέργεια, αλφα κουπάτος, εκεντρικός, περίεργος. Θα το αναλύσουμε όμως, αλλά φέρνει μηνύματα. Φέρνει περισσότερο διαισθητικά μηνύματα και πολλές φορές αυτό τον κάνουν και λίγο κεντρικό. Οι άντρες οι οποίοι ασχολούνται, δηλαδή, με, να σας το πω εξής, με αστρολογία, με ταρό, με αναλύσεις, με ρούνους, με οτιδήποτε άλλο, θεωρούνται και στη σημερινή εποχή και παλιά βέβαια γραφικοί, περίεργοι ή αυτοί που εκφράζονται ή αυτοί που μπορεί να κλαίνε, να κάνουν, να δείχνουν συνέστημα γιατί ζούμε σε μια κοινωνία όπου μας πιέζει να μην δείχνουμε τίποτα, να είναι κομμένα όλα. Θα το δούμε, θα το εξετάσουμε, έχουμε λίγα πραγματάκια να πούμε εδώ. Αν μπορεί να αλλάξει και έχει βγει μια πολύ μεγάλη καρδιά, οπότε αυτός ο άντρας εδώ, πέρα από το τι φέρνει και μπορεί να είναι και λίγο περίεργος, φέρνει μια καρδιά, ανοίγει μια καρδιά. Εδώ ανοίγει μια πύλη, μια καρδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ωραίο. Και το τελευταίο είναι η οδηγία. Ποια είναι η οδηγία και είναι ο ήλιος. Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντικά μηνύματα εδώ στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο ερώτημα. Έχουμε λοιπόν ένα άνοιγμα που σημαίνει πολύ δυνατή γυναίκα, είναι μια βασίλισσα μπαστούνη που φέρνει διέστηση, σοφία, γνώσεις και αποφασιστικότητα. Και έρχεται και λέει εδώ μήνυμα. Κάποιο μήνυμα τις επόμενες μέρες που εσείς θα δώσετε ή θα πάρετε σχετικά με θέματα καρδιάς βγαίνει εδώ κυρίως. Η καρδιά όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το ερωτικό κομμάτι. Η καρδιά εδώ έχει να κάνει με τα επαγγελματικά μας, έχει να κάνει με τις σχέσεις, έχει να κάνει με τις συνεργασίες. Και έρχεται ένας άντρας και μεταφέρει ένα μήνυμα, κάτι ανοίγει. Ανοίγει ο άσος κούπα εδώ. Αυτός ο άντρας κάτι αντιπροσωπεύει. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο τον αγαπάτε και σας αγαπάει. Πολύ νερό πίσω βέβαια, ιδιαίτερος, τρελούτσικος, παλαβούτσικος, αλλά χρησιμοποιώ, δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποιεί υποκοριστικά, διότι μπορεί να είναι ένας πατέρας, που μπορεί να το λέτε έξω εγώ, τζουτζούκο, μπαμπούκο, δεν ξέρω τι, μπορεί να είναι μια σχέση, μπορεί να είναι ένας αδερφός, ένας συγγενής, κάτι, και τον λέτε με υποκοριστικό εδώ. Το καταλάβατε? Βάζετε υποκοριστικά, οι άνθρωποι βάζουν υποκοριστικά όταν αγαπάνε έναν άνθρωπο. Λοιπόν. Μένω εκεί γιατί είναι σημαντικό και ανοίγει εδώ πέρα η καρδιά και έχουμε πάλι έναν βαλέ κουπάτο, μια μεγάλη καρδιά εδώ πέρα η οποία είναι τύχη, είναι άνοιγμα καρδιάς. Ο Ιούλιος μήνας σαν χρησμό σας λέει άνοιξε την καρδιά σου, δες με την καρδιά σου, αποφάσισε με την καρδιά σου αυτά τα οποία θέλεις. Παραδείγματος χάρη σε ένα λέω ερώτημα, να πάω δεξιά ή αριστερά, χρησιμοποίησε την καρδιά σου, δες που σε οδηγεί, τι θέλεις εσύ. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, διότι εκεί που θα σε πάει είναι ο ήλιος. Τίποτα δεν θα μείνει κρυφό. Μην ανησυχείτε εσείς του δεύτερου deck. Έχετε επιλέξει τον ήλιο. Ο ήλιος ενισχύει όλες τις υπόλοιπες κάρτες. Είναι σαν να φωτίζει όλες τις κάρτες. Θετικά μηνύματα, ακόμα και αυτή κακίστρο να είναι, θα ηρεμήσει. Δηλαδή, να έχετε μια εχθρό γυναίκα εδώ, αυτή θα ηρεμήσει. Θα έρθουν στην επιφάνεια οι τυχόν ραδιουργίες που μπορεί να κάνει. Και ο ήλιος ζεσταίνει, ο ήλιος ανοίγει, ο ήλιος σημαίνει επιτυχία. Οπότε φίλες και φίλοι, μείνετε σε αυτό το όμορφο, βέβαια βάλτε και τη διαίσθηση σας εδώ. Δείτε τι γίνεται. Η ενέργεια είναι επικοινωνία, το ναι και όχι είναι ναι εδώ πέρα. Το αν μπορεί να αλλάξει δείχνει ότι ναι μπορεί να αλλάξουν αρκετά πράγματα και η οδηγία είναι να φανερωθούν πράγματα, να έρθουν στην επιφάνεια. Τώρα, αυτό που έχει βγει από τον Line Mandio, έχει βγει φίδι, πρόσεξε, ύπουλος εχθρός σε παρακολουθεί. Υπάρχει λοιπόν μία δύνατη, είναι γυναίκα κυρίως, η οποία δεν αφορά μόνο αποκλειστικά γυναίκα, μπορεί να είναι και άντρας,
αλλά είναι σε παρακολουθεί, πρόσεξε. Όμως έχεις τον ήλιο, θα φανερωθούν τα κόλπα τα οποία θα κάνει. Ωραίο, αυτό ήταν και το, και το δεύτερο deck. Ο δεύτερος λοιπόν χρησμός, θα πάμε στο τρίτο λοιπόν χρησμό να δούμε, στο τρίτο deck, στο bottom of the deck, το μαζεύω αυτό εδώ πέρα. Και πάμε λοιπόν στο τρίτο bottom of the deck. Α, μάλιστα. Και τι έχουμε λοιπόν εδώ, 7 κούπες. Διέστηση, δύναμη, ευλογία, προστασία, αλλά και προσοχή στις 7, στα 7 αμαρτήματα, στις 7 παγίδες. Το 7 κούπα είναι από τα περίεργα, από τις περίεργες κάρτες γενικότερα των Ταρό, διότι υποδηλώνει και ότι οι επιθυμίες οι οποίες δεν μπορούν να εκφραστούν, υποδηλώνει πράγματα τα οποία επιθυμούμε, αλλά όμως είμαστε μπλοκαρισμένοι και δεν μπορούμε να τα ζήσουμε. Και όλο αυτό δημιουργεί μία αναστάτωση εσωτερική. Τώρα το 7 βέβαια, φίλες και φίλοι, έχει και μία άλλη ανάλυση. Το 7 σημαίνει στα αριθμολογικά αναλύω. Παρατηρώ, αναλύω, προσέχω, κάνω προσεκτικά βήματα, προσεκτικές κινήσεις, άρα στο ερώτημά σας εδώ σημαίνει προσέχω. Και επίσης προσοχή στην υπερβολή. Επίσης χρειάζεται και προσοχή μήπως στο ερώτημα το οποίο έχετε βάλει σημαίνει ότι είναι παραπάνω πύχης από αυτόν τον οποίο μπορείτε εσείς να φτάσετε. Δεν είναι κακό. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τα φτάσουν όλα και να είμαστε όλοι ίδιοι και να τα κάνουμε όλα. Άλλοι άνθρωποι έχουν μαθηματικό μυαλό, άλλοι είναι καλλιτέχνες, άλλοι είναι εξαιρετικοί στο τρέξιμο, άλλοι είναι εξαιρετικοί στο ποδόσφαιρο, άλλοι είναι καλοί οδηγοί, άλλοι είναι κακοί οδηγοί, άλλοι, δηλαδή υπάρχουν, το λέω πολύ γενικά έτσι, υπάρχουν διάφορες ικανότητες. Για πάμε να δούμε τώρα λοιπόν, εδώ στο τρίτο deck, ποιες είναι οι επιλογές. Το πρώτο είναι τα σύννεφα. Όντως, τα σύννεφα σημαίνει πολλές σκέψεις, πολλές δυσκολίες, εμπόδια. Εδώ σημαίνει και θολούρα στη σκέψη, δεν σκεφτόμαστε καθαρά. Γι' αυτό βγήκε και το 7 που λέει, δες λίγο με τη διέστηση, μήπως καταφέρεις και φύγει όλη αυτή η θολούρα. Το δεύτερο είναι ο ήλιος. Α, το πρώτο είναι η ενέργεια που ανοίγει, το δεύτερο είναι το ναι και όχι, που εδώ σημαίνει ναι. Σημαίνει ότι είναι με το μέρος μας το ερώτημα και η κατάσταση, αλλά χρειάζεται όμως να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματά μας. Το τρίτο λοιπόν deck είναι αν μπορεί να αλλάξει, εδώ σημαίνει κίνηση, καλό είναι και αυτό, κίνηση, μηνύματα και το αστέρι. Το αστέρι σημαίνει η οδηγία, ωραία λοιπόν. Εδώ έχουμε πραγματάκια να πούμε τώρα. Ανοίγουμε λοιπόν με το 7 κούπα. Το 7 κούπα όπως είπαμε είναι και το συναίσθημα, είναι και, είναι και οι επιθυμίες, αλλά προσοχή όμως. Μεγάλη προσοχή τι εύχεστε και που θέλετε να πορευτείτε. Είστε αυτή την περίοδο με το μυαλό σας λίγο μπερδεμένο, με τις σκέψεις σας λίγο αγχωμένες, λίγο μπερδεμένες, σκιασμένες, θολωμένες, έτσι. Έρχεται ένας ήλιος, ένας σου λέει ότι μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Ναι, μπορώ να σου δώσω το μήνυμα, την ελπίδα. Ναι, μπορώ να αλλάξω τα πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, μετά τον ήλιο ακολουθεί. Έχουμε πάλι μια κάρτα καρό, γη και γη, αλφα καρό που σημαίνει και επαγγελματικά. Εδώ τα πουλιά μεταφέρουν το μήνυμα, αλλά σημαίνει όμως και επικοινωνία. Μπορεί να χρειαστείς να πας κάπου. Μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθείς. Μπορεί να χρειαστεί, αν δεν είσαι χαρούμενος, χαρούμενη εκεί που βρίσκεσαι, εδώ σημαίνει μπορεί να τρως και ψέματα επίσης, σημαίνει μετακινήσου, φύγε, πήγαινε εκεί που έχει φως, πήγαινε εκεί που έχει ζεστασιά, πήγαινε εκεί που μπορείς εσύ να περάσεις καλά, να είσαι ευτυχισμένος, να είσαι ευτυχισμένη. Και το επόμενο το οποίο βγαίνει, όσον αφορά είναι η οδηγία εδώ, είναι το αστέρι, τα αστέρια. Τα αστέρια είναι από τα πολύ τυχερά χαρτιά, είναι από τις πολύ τυχερές κάρτες, γενικότερα στις Lenormand, είναι 6 κούπα, σχέσεις λέει εδώ, το 6 κούπα μιλάει για σχέσεις, οποιασδήποτε μορφή σχέσεις, βαθύτερες σχέσεις όμως. Καρδούλα λοιπόν εδώ. Θέλει να σου πει λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ίσως κάποιος άντρας ο οποίος σε απασχολεί, ένας, εδώ πέρα ένας σπαθάτος,
ζώδια δηλαδή του αέρα, οι αφροδίτες, τα οποία σε απασχολούν, σου δημιουργήσει προβλήματα, είναι ζώδιο, είναι οροσκόπος, ό,τι και να είναι, ενώ ζώδια του αέρα δηλαδή και οροσκόπος του αέρα, σε έχει προβληματίσει, σε έχει φέρει σε δύσκολη θέση. Οκ. Okay. Έχεις έναν ήλιο, έχεις ενέργεια, έχεις δύναμη, έχεις με το μέρος σου την αλήθεια, μετακινήσου. Φύγε από εκεί το οποίο μπορεί εσένα να σε προβληματίζει. Κάνε τη μετακίνηση. Θα μου πει κάποιος τώρα, μα μπορώ να δουλεύω σε μια εταιρεία, δεν μπορώ να φύγω έτσι ή να έχω μια δουλειά ή έχω ελεύθερος επαγγελματίας. Ναι, οκ. Okay. Να μιλήσουμε τότε για ενεργειακή μετακίνηση. Να μιλήσουμε τότε επίσης για το πώς επικοινωνούμε την αλήθεια μας και πώς τότε διώχνουμε τα σύννεφα του μυαλό μας. Δείτε το, χρησμοί είναι. Έχουν και αυτοί ένα μυστήριο. Και στο τέλος, η οδηγία που είναι εδώ πέρα που υπάρχει είναι ακολούθα το άστρο σου. Ήλιος και άστρο σημαίνει και μεγάλη τύχη. Σημαίνει ότι μπορείς να βρεις την πορεία σου μέσα και από δυσκολίες. Και το online μαντίο μου λέει εδώ αριθμός 7. Ναι, έπεσε ο αριθμός 7. Και παρεξηγήσεις και απομόνωση και συμβιβασμός. Το 7 όντως είναι ένας περίεργος αριθμός, δυνατός αριθμός, ο οποίος στην αρνητική του δόνηση μπορεί να δώσει απομόνωση, όχι επικοινωνία, όχι μετακίνηση. Συμβιβάζομαι, αλλά συμβιβάζομαι όμως με άσχημους όρους και όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες σε εσάς και εμπόδια. Αλλά μην ξεχνάτε, το 7 είναι και ευλογία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή είναι σαν μια διπλή όψη, ας το πούμε. Αυτά φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Να πάμε λοιπόν και στο τελευταίο μας deck για να ολοκληρώσουμε μετά. Ωραία. Φίλες και φίλοι, τέταρτο και τελευταίο deck, τέταρτος χρησμός, τέταρτη πρόβλεψη, μήνας Ιούλιος και έχουμε εδώ πέρα μία, έχουμε τον αριθμό 11. Είναι η δικαιοσύνη. Ανοίγει λοιπόν η δικαιοσύνη. Εσείς λοιπόν που έχετε επιλέξει το τέταρτο deck, πραγματικά διψάτε για κάποιο είδους δικαιοσύνη. Έχετε αδικηθεί στο παρελθόν, σας έχουν αδικήσει, θα τρέξετε για νομικά θέματα, για κληρονομικά, ό,τι έχει να κάνει με υπογραφές. Όμως είναι και μια καρμική κάρτα. Αυτό το μήνα, προσέξτε όσοι έχετε επιλέξει το τέταρτο deck, καρμικά γεγονότα, καρμικές συναντήσεις, καρμικούς ανθρώπους που έρχονται στο δρόμο σας με σκοπό κάτι να σας δείξουν και να σας μεταφέρουν και να σας ανοίξουν. Ωραία λοιπόν, πάμε. Είπαμε, πρώτη κάρτα είναι η ενέργεια γενικότερα της κατάστασης. Έχει βγει το αστέρι, πολύ ωραία. Η δεύτερη κάρτα είναι ναι ή όχι. Okay, εδώ σημαίνει και μετακίνηση, σημαίνει και απόσταση. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι περίεργο στο ναι και όχι. Έχουμε στο αν μπορεί να αλλάξει επικοινωνία, είναι το γράμμα. Εξαρτάται από την ενέργειά μας λοιπόν. Και η οδηγία είναι η αρκούδα, η οποία είναι περίεργη κάρτα. Δυνατή εδώ. Εξουσία, θέματα εξουσίας λοιπόν. Όντως μπορεί να είστε μπλεγμένοι με κάποια δικαστικά πράγματα, δικαστικές διαμάχες, μπορεί να είναι διαζύγια, μπορεί να είναι συνεννοήσεις, συμβόλαια, ό,τι έχει να κάνει με έγγραφο και υπογραφή. Επίσης έχει να κάνει με καρμικές συναντήσεις και δεν είναι τυχαίο που έχει πέσει εδώ πέρα. Η αρκούδα που σημαίνει εμπόδιο, δυσκολίες, εξουσία, αρσενική ενέργεια, κάτι στέκεται εμπόδιο σε εσάς. Ξεκινάμε όμως και λέμε ότι η γενική ενέργεια είναι το αστέρι. Το αστέρι σημαίνει να βρεις την κατεύθυνσή σου. Να βρεις το δρόμο σου. Το αστέρι είναι τύχη και επίσης το 6 κούπα ζήτα και βοήθεια. Μπορεί να υπάρχει κάποιο μέλος της οικογένειας που μπορεί να χρειαστεί να, όχι να το φροντίσεις, να σε φροντίσει, να σε βοηθήσει. Εδώ τώρα, στο ναι και όχι, αν ναι, δηλαδή ναι θα γίνει ή όχι δεν θα γίνει, η κατάσταση βγαίνει το πλοίο. Εδώ μπορεί να έχει να κάνει ναι με το ταξίδι. Έχει να κάνει με τον καπετάνιο, πόσο καλά οδηγεί το πλοίο, έχει να κάνει με την απόσταση, έχει να κάνει με την υπομονή, έχει να κάνει με το 10 επίσης μπαστούνι εδώ, το οποίο το 10 μπαστούνι δεν είναι και από τις πολύ, πολύ καλές στην κλασική κάρτα, στην κλασική τράπουλα, καλό χαρτί, γιατί έχει να κάνει με άσχημα νέα, έχει να κάνει με δυσκολίες, έχει να κάνει με εμπόδια, δυστυχία,
Δύσκολο αυτό εδώ πέρα. Το ναι όχι παίζει. Το ναι όχι σου λέει εξαρτάται από την κατάσταση, από το πλοίο, από το μέγεθος, από τον καπετάνιο, από την ποιότητα, από πολλά πράγματα. Στο αν μπορεί να αλλάξει, μπορεί να αλλάξει, γιατί εδώ έχει να κάνει με το εξής, είναι το γράμμα. Πώς θα επικοινωνήσεις, πώς θα πεις αυτό που πρέπει να πεις, με ποιο τρόπο. Θα το πεις οργισμένη, οργισμένος ή θα το πεις με ηρεμία. Θα πεις κάτι πάνω στα νεύρα σου με αποτέλεσμα να ραγίσει το γυαλί που λέμε ή θα συγκρατηθείς και θα πάρεις ανάσες και θα αφήσεις χρόνο λίγο ώστε να μπορέσεις να επικοινωνείς ακόμα καλύτερα. Διότι έχεις ένα εμπόδιο να ξεπεράσεις. Το πλοίο μαζί με την αρκούδα είναι δύο εμπόδια που κοιτάνε στην ίδια κατεύθυνση. Δείτε στην ίδια κατεύθυνση για να σας βοηθήσω. Χρησιμοποιήστε βέβαια και εσείς το ένστικτό σας, τη διαίσθησή σας, τη δική σας αντίληψη, το δικό σας ας πούμε αισθητήριο, τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά για σας, για το ερώτημα το οποίο έχετε βάλει. Διότι έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, με το κάρμα, εμπόδια, δυσκολία, άντρας, εξουσία, αρσενική ενέργεια, δύσκολο ξεπέρασμα, πρέπει όμως να τον αντιμετωπίσετε ή να την αντιμετωπίσετε. Λέω τώρα, δεν δίνει το διαζύγιο? Είναι θέμα επικοινωνίας και πώς θα στρίψετε εσείς το καράβι. Το καράβι σημαίνει και επιθυμίες. Το καράβι σημαίνει και επιθυμώ να γίνει αυτό, επιθυμώ να χωρίσω, επιθυμώ να μην χωρίσω, έτσι. Πώς θα πάει αυτή η επιθυμία? Βάλτε το και έτσι, μιλάμε και με συμβολισμούς. Οπότε, γενικά, σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Το online μαντίο μου τώρα που είδα εδώ πέρα, για αυτή την περίπτωση, λέει αριθμός 6. Είσαι βέβαιος, βέβαια, ότι το κάνεις για τους σωστούς λόγους. Ερωτηματικό. Το online μαντίο μου βάζει ένα ερωτηματικό εδώ και λέει το κάνεις για τους σωστούς λόγους. Δείτε πως όλα ταιριάζουν και έχει τον αριθμό 6. Οδηγείσαι στους σωστούς λόγους ή το κάνεις από καπρίτσιο, εγωισμό ή γιατί έτσι θέλεις ή γιατί έχεις πεισμώσει. Ό,τι και να είναι αυτό. Μήπως οδηγείσαι σε νερά που δεν ξέρεις και είναι δύσκολο να κατευθυνθείς και να βρεις το δρόμο σου πάλι πίσω. Μήπως η επικοινωνία σου σε έχει απομονώσει και είσαι μόνη σου ή μόνος σου τελικά. Και έχεις ένα μεγάλο εμπόδιο εδώ που πρέπει να ξεπεράσεις, ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Άρα ο χρησμός εδώ απαντά είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Και να περιμένεις τη δικαιοσύνη στην κατάλληλη στιγμή όταν έρθει ανάλογα με τις πράξεις σου. Είσαι βέβαιος βέβαια, λέει, ρωτάει αυτή εδώ πέρα, το κάνεις σωστά ή οδηγείσαι σε λάθος διαδρομές. Ωραία λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν φίλες και φίλοι. Να σας ευχαριστήσω για την στήριξή σας, για την εμπιστοσύνη σας. Για σας τους παλιούς, αν είσαι καινούριος, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πάτε και το καμπανάκι όλες τις ειδοποίησεις, να σου έρχεται ό,τι καινούριο ανεβάζω. Έλα στην παρέα μας, θα περάσουν πολύ ωραία, κάνουμε τέτοια όμορφα πράγματα. Λοιπόν, μέχρι το καινούριο βίντεο που θα ανεβάσω, ως την επόμενη φορά, σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά, ευτυχισμένοι, σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και τα λέμε.